4 αιώνες σκλαβιάς, υποδούλωσης, εξαθλίωσης, εξόντωσης και θανάτου. 400 χρόνια στα οποία οι Έλληνες ονειρεύονταν κάθε στιγμή το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο, την ελευθερία. Η σπίθα για την επανάσταση κρυβόταν και υπέμενε, ώσπου η φλόγα άναψε και μετατράπηκε σε τεράστια πυρκαγιά που σήμανε την αντίσταση και τη λισαλέα μάχη. Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε πίσω από κλειστές πόρτες. Από μία μυστική οργάνωση αποτελούμενη από τέκτονες που κινούσαν τα νήματα και οδήγησαν τελικά το έθνος στην οριστική απελευθέρωση. Αυτή είναι η σημαντικότερη μυστική αδελφότητα στην ελληνική ιστορία. Η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη μυστική οργάνωση στην ιστορία της Ελλάδας τους τελευταίους αιώνες και είχε ιδρυθεί για να προετοιμάσει για την επανάσταση και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό. Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας διέθεταν μυστικούς κώδικες επικοινωνίας αλλά και ψευδόνυμα και μιούνταν στην οργάνωση με ένα μυστικό όρκο αιώνιας πίστης. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού Οικειοθελός ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός στην εταιρεία κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Ότι θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσλάβιντον και αυτών των παντελείων ελευθρόντων όταν η περίσταση συγχωρήσει. Ορκίζομαι. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που υπήρχαν στις μυστικές οργανώσεις και εταιρείες του 19ου αιώνα υπήρχαν και στη Φιλική Εταιρεία, ενώ στο εσωτερικό της πραγματοποιήθηκαν ακόμη και φόνοι προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το μεγάλο απελευθερωτικό σχέδιο. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η ΕΝΕΜΠΑ. Επισκεφτείτε τη σελίδα της ΕΝΕΜΠΑ πατώντας το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή και μπείτε στον κόσμο του gaming με δωροκάρτες για το PlayStation Store με μεγάλη έκπτωση, έτσι ώστε να μην χάσετε κανένα από τα αγαπημένα σας video games. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαος Κουφά και Αθανάσιο Τσακάλοφ στην Οδυσσό. Και οι τρεις τους φαίνεται πως διατηρούσαν άμεσες ή έμεσες επαφές με τον αποκαλούμενο εταιρισμό της εποχής. Ο Σκουφάς είχε φιλικές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Ράδο που ήταν μοιημένος στον επαναστατικό Καρμποναρισμό, μια τεράστια μυστική εταιρεία της Ιταλίας. Ο Ξάνθος είχε μοιηθεί στην τεκτονική στοά της Λευκάδας και ο Τσακάλοφ ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου, μιας μυστικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 1809 στο Παρίσι από το Θεσσαλονικιό Γρηγόριο Ζαλίκη με σκοπό την πνευματική αναγέννηση και διαφώτιση του ελληνισμού και την προετοιμασία εξέγερσης των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία, επιχείρησε να αναπτυχθεί μέσα από μοιήσεις. Όμως το ξεκίνημα δεν ήταν καθόλου ελπιδοφόρο, αφού στη διετία 1814 έως το 1816 διέθετε 20 μόλις μέλη. Μέχρι το 1821 όμως είχε εκπροσώπους σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και σε κάθε αξίωμα, με τα μέλη της να είναι δεκάδες χιλιάδες. Από τη στιγμή που γιγαντώθηκε η Φιλική Εταιρεία διέθετε στις τάξεις της κάθε είδος ανθρώπου και σε κάθε αξίωμα. Την πλούσια τάξη, τον απλό λαό, τους επιτυχημένους εμπόρους, τους κληρικούς και τους ιερείς και τους κλέφτες και τους αρματολούς. Οι ιστορικές αναφορές επισημαίνουν πως η οργανωτική δομή και η τύπου μυστικιστική λειτουργία της Φιλικής Εταιρείας βασίστηκαν στα πρότυπα του ελευθεροτεκτονισμού αλλά και των καρμπονάρων, της μυστικής επαναστατικής οργάνωσης που αναφέραμε και στην αρχή του επεισοδίου, που ιδρύθηκε το 19ο αιώνα στην Ιταλία. Οι ηγέτες των Φιλικών αποκαλούνταν Αόρατος Αρχή και το 1818 μετονομάστηκαν ως η Αρχή των 12 Αποστόλων.
οι απόστολοι της εταιρείας διασκορπίστηκαν σε περιφέρειες και άρχισαν να μειούν τους Έλληνες στους σκοπούς της εθνηγερσίας. Η δομή της φιλικής εταιρείας ήταν πυραμιδοειδής και στην κορυφή υπήρχε η αόρατος αρχή, δηλαδή η ηγετική ομάδα, για την οποία κανείς δεν γνώριζε τίποτα και ούτε κανείς είχε δικαίωμα να ρωτήσει ποιοι την αποτελούσαν. Ό,τι εντολές έδινε η αόρατος αρχή έπρεπε να εκτελεστούν χωρίς καμία αντίρρηση και τα ευρύτερα μέλη δεν είχαν κανένα δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων. Η εταιρεία γενικότερα αποκαλούταν ΑΟΣ και είχε 4 βαθμίδες μοίησης, οι αδελφοποιητοί, οι βλάμιδες, οι συστημένοι, οι ιερείς και οι ποιμένες. Όταν η εταιρεία μετέφερε το 1818 την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, εκεί δημιουργήθηκαν 2 ακόμα βαθμοί, οι αφιερωμένοι και οι αρχηγοί των αφιερωμένων, βαθμούς που έπαιρναν μόνο στρατιωτικοί. Αργότερα οι Απόστολοι και ο Γενικός Επίτροπος της Αρχής συμπλήρωσαν τις βαθμίδες της φιλικής εταιρείας. Ο τίτλος Γενικός Επίτροπος της Αρχής δόθηκε μόνο στον Υψηλάντη όταν εκείνος αποδέχτηκε την αρχηγία της φιλικής εταιρείας το 1820. Οι ιερείς ήταν επιφορτισμένοι με τη μοίηση στους 2 πρώτους βαθμούς. Ένας ιερέας πλησίαζε κάποιον και όταν σιγουρευόταν πως αγαπούσε την πατρίδα, τον μειούσε στους σκοπούς της εταιρείας και έμενε μόνο ο όρκος προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να θεωρηθεί ισότιμο μέλος της φιλικής εταιρείας. Όταν κάποιος ολοκλήρωνε τη μυητική διαδικασία, έπαιρνε το βαθμό του βλάμη, αν και ακόμα δεν γνώριζε για τους επαναστατικούς σκοπούς της οργάνωσης. Η δομή της φιλικής εταιρείας στηριζόταν σε μυστικούς κώδικες και κρυφά σημάδια αναγνώρισης, αφού η μυστικότητα έπρεπε να διατηρηθεί προκειμένου να μην προδοθεί το εθνικό απελευθερωτικό σχέδιο των φιλικών. Με τη μεταφορά της έδρας της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, οι εξελίξεις ήταν αγδαίες. Ο ενδιάμεσος θάνατος του ενός από τα 3 ιδρυτικά μέλη, του Σκουφά, ήταν πολύ σοβαρή απώλεια. Και με αφορμή την ταυτόχρονη και ραγδαία εξάπλωση της φιλικής εταιρείας, οι υπόλοιποι από τους ιδρυτές επιχείρησαν να βρουν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα προκειμένου να αναλάβει τα ηνία. Με αυτή την κίνηση ήθελαν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έγκλη στη φιλική εταιρεία. Στις αρχές του 1818 λοιπόν έγινε μια συνάντηση με τον Ιωάννη Καποδίστρια, που όμως αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία αφού δεν ήθελε, όπως είπε, να προδώσει την εμπιστοσύνη του τσάρου. Ο ίδιος βέβαια στην πραγματικότητα πίστευε πως θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα από τη θέση που κατήχε και η οποία ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Τελικά, μετά από πάρα πολλές επαφές και διαπραγματεύσεις, τον Απρίλιο του 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έγινε αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Οι συνθήκες έδειχναν πλέον αρκετά ώριμες ώστε να εκδηλωθεί η εξέγερση. Μια σχετικά πρόσφατη μελέτη δείχνει πως η Πελοπόννησος είχε επιλεγεί ως η αρχική εστία της Επανάστασης. Αυτό προκύπτει από τη μεγάλη συγκέντρωση αποστόλων της εταιρείας, αλλά και από τις πάρα πολλές μοιήσεις σε αυτή την περιοχή εκείνη την περίοδο. Έτσι, η φιλική εταιρεία επεδίωξε να δημιουργήσει ένα κύκλο από μέλη με ηγετικές θέσεις στην τοπική κοινωνία. Για ανεξιχνία στους λόγους, και αφού κάποια από τα σχέδια της εταιρείας είχαν ήδη προδοθεί ή διαρρεύσει, η Επανάσταση κηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 1821. Τελικά όμως ήταν τέκτονες οι ιδρυτές αλλά και τα μέλη της φιλικής εταιρείας. Αν μπει κανείς στην επίσημη σελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, θα διαβάσει σε ένα αφιερωμένο χώρο με τους διακεκριμένους Έλληνες τέκτονες τα ονόματα και των 3 ιδρυτών της φιλικής εταιρείας, αλλά και του αρχηγού της μετά το 1820, του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Σύμφωνα με τα ίδια αρχεία, τέκτονες ήταν ακόμη αρκετοί προτεργάτες της Εθνικής Επανάστασης, από τον γέρο του Μοριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον επικεφαλής του Ιερού Λόχου Νικόλαου Υψηλάντη, μέχρι και τον πρώτο κυβερνήτη του νεοσύστατου κράτους Ιωάννη Καποδίστρια. Το θέμα είναι το εξής: είχε πραγματικά ο τεκτονισμός συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση, και μάλιστα αρκετό καιρό πριν την έκρηξή της? Το σίγουρο είναι πως οι σχέσεις της φιλικής εταιρείας με τεκτονικές στοές του εξωτερικού ήταν ισχυρές και πως η δομή, η διαδικασία μοίησης και τα σύμβολα της εταιρείας δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στα πρότυπα του τεκτονισμού. Λίγοι όμως θα μάθουν τελικά πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των μελών
που ήταν όντως τέκτονες, αλλά και του ίδιου του τεκτονισμού στην επανάσταση και την απελευθέρωση των προγόνων μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κάνε ψάχνα απαντήσεις να βρω μπροστά μου. Μέσα στο φως ξαφνικά είδα να παίρνουν φωτιά τα όνειρά μου. Είχα στα χέρια δεσμά, είδα ανθρώπους να γελούν, να με χλεβάζουν. Μα με μια κίνηση απλή κέρδισα μια και για πάντα τη λευτεριά μου.